Πάτρα είναι στη καρδιά μας. Ερχόμαστε πολύ συχνά. Τελευταία φορά που ήμασταν εδώ, μιλήσαμε, μάλιστα, αναφερθήκαμε, παρουσιάσαμε το αναπτυξιακό μοντέλο για την ευρύτερη περιοχή του ΜέΡΑ25. Γιατί δεν αρκεί να ερχόμαστε εμείς οι πολιτικοί, όπως ήρθε και ο Πρωθυπουργός εδώ με τους υπουργούς του, να βλέπουμε και να φεύγουμε και να αφήνουμε πίσω αυτή την συρρυκνούμενη μεγαλούπολη, χωρίς βοήθεια, χωρίς πλάνο, χωρίς προοπτική. Τελευταία φορά που ήμουν εδώ, είχαμε μιλήσει για το πόσο σημαντικό θα ήταν η πάλι ποτέ βιομηχανική ζώνη της Πάτρας, που σήμερα είναι εγκατελειμμένη, να αποτελέσει το επίκεντρο μιας νέας πράσινης βιομηχανικής επανάστασης και πολύ συγκεκριμένα να γίνει το κέντρο παραγωγής συσσωρευτών μπαταριών υψηλής τεχνολογίας τύπου Tesla, για να είμαι και συγκεκριμένος, από αυτές που χρησιμοποιούνται σήμερα στα καλής ποιότητας ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που είναι το diesel του μέλλοντος, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης του μέλλοντος. Ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα πάει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Στους ημέτερους θα πάνε. Από τότε μέχρι σήμερα ανακοινώθηκε ένα πλάνο σαν αυτό που το ΜέΡΑ25 κατέθεσε ως αναπτυξιακό σχέδιο για την Πάτρα, για ένα μέρος στην βόρειο-ανατολική Ουγγαρία. Από μια αυταρχική, τραγική κυβέρνηση του Ορμπάν, η οποία όμως, παρά το γεγονός ότι έχουμε τεράστιες ιδεολογικές διαφωνίες με τον κύριο Ορμπάν, έκανε αυτό που είχαμε πει εμείς για την Πάτρα, το έκανε εκεί. Και θα έχουν αυτή τη στιγμή 15 δισεκατομμύρια ευρώ από κινέζικες και γερμανικές επιχειρήσεις, επενδύσεις στην παραγωγή συσσωρευτών. Χάνουμε και αυτή τη βιομηχανική επανάσταση, την τέταρτη. Γιατί έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται μόνο να λένε ναι σε όλα, ό,τι έρχεται, όποια ανοησία σκέφτονται στις Βρυξέλλες ή στη Φραγκφούρτη, ναι, λέμε εμείς. Και καμία ιδέα για πραγματική ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι να έρχεται ο άλλος. Μιλάνε για επενδύσεις της κυβέρνησης. Δεν είναι ανάπτυξη και δεν είναι επένδυση το να έρθει κάποιος να αγοράσει μια πολυκατοικία στην Αθήνα να την κάνει Airbnb. Μηδέν βελτίωση της παραγωγικής δυνατότητας της Ελλάδας από αυτό. Ανάπτυξη θα ήταν η πάλι ποτέ βιομηχανική ζώνη της Πάτρας να γίνει μια νέα βιομηχανική ζώνη για τις τεχνολογίες του 21ου αιώνα. Σε σχέση με τις εκλογές, έχουμε κάποιο σενάριο στο νου του κ. Βαρουφάκη? Πάμε για Μάρτι, πάμε για Απρίλη ή τελικά πάμε για Ιούνιο? Δεν έχω ιδέα. Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω καν αν ξέρει ο κ. Μητσοτάκης. Μπορεί και να ξέρει. Αλλά μιλάμε τώρα για 2 χρόνια για εκλογές, έτσι δεν είναι? Κάθε μήνα έχουμε εκλογές και τελικά εκλογές δεν είχαμε μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι τα deals είναι πολύ σημαντικά που πρέπει να κλείσει Μητσοτάκης ΑΕ. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να τραβήξει, μπορεί και όχι. Θα δούμε. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι να φύγει ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, 1η Δεκεμβρίου του 2022. Είναι μια αποφράδα μέρα. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, και επέλεξα να μην είμαι εκεί γιατί δεν ήθελα να το δω αυτό με τα μάτια μου που έγινε σήμερα στη Βουλή μας, κατηρύγησαν το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κάθε μέρα που μένει αυτή η κυβέρνηση στα πράγματα, καταστρέφει και κάτι. Και δημιουργεί νέες δυνατότητες προσοδοφορίας, λαιλασία με άλλα λόγια, για τους ημέτερους. Είστε έτοιμοι δηλαδή για συνεργασία ακόμα και με τον κύριο Τσίπρα, για παράδειγμα? Και με τον διάβολο είμαστε έτοιμοι για συνεργασία, αλλά υπό έναν όρο. Προεκλογική σύγκληση. Και να σας πω γιατί. Γιατί εμείς είμαστε εδώ για τους ανθρώπους, όχι για τα αξιώματα. Στην Ελλάδα έχουμε ένα σύνταγμα. Το σεβόμαστε. Το αγαπάμε. Δεν είναι γερμανικό, δεν είναι ιταλικό. Στη Γερμανία και στην Ιταλία γίνονται εκλογές, μετά περνάνε εβδομάδες, μήνες, μέχρι να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση. Μπορούν να συμφωνήσουν για το κυβερνητικό πρόγραμμα. Εδώ γίνονται οι εκλογές Κυριακή. Καλή ώρα. Βγαίνουν τα αποτελέσματα τα τελικά 6 το πρωί της Δευτέρας και μέχρι Τετάρτη το απόγευμα πρέπει να έχεις κλείσει την κυβέρνηση. Αλλιώς τελειώνει το τρίμερο. Είναι δυνατόν να προκύψει, να εκπονηθεί ένα συγκροτημένο, περιεκτικό, λογικό κυβερνητικό πρόγραμμα συνεργασίας σε 2,5 μέρες? Όχι. Άρα, όποιος μας λέει, ελάτε μετεκλογικά να τα βρούμε, θέλει να μοιράσουμε υπουργεία. Εμείς δεν φτιαχτήκαμε για να μοιράσουμε υπουργεία και γι' αυτό δεν πρόκειται να πάρουν από εμάς ποτέ ψήφο εμπιστοσύνης, παρά μόνο αν έρθουν να μιλήσουμε προεκλογικά.